έχοντας τα αυτιά της την προτροπή του Κυρίου προς τον πλούτους φτωχούς και αφιερώθηκε στον Χριστό που τόσο αγαπούς. Έμεινε σε μοναστήρι 7 χρόνια. Το καλό. Είναι έξοχος πραγματικά η περιγραφή που αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Γράφει. Μήνες α... Ως Χριστούν τον Άγιο την Παρθενία, ο κύριος των εαυτών της και ο κόμπος του Θεού όπου την εσκέφασε. Έτσι εστολίζει το Λιγανδία. Αν ίσως καταλήγει ο Άγιος Κοσμάς και η Αγία, επειδή αγαπούσε να μαρτυρήσει περί του ονόματος του Χριστού, ο οποίος σταυρώθηκε για την άφεση των αμαρτιών μας, με επόδιο την ευχή της Ευθένης και των αδελφών δράση. Και αυτό σε μια εποχή που η Ιεραποστολή δεν ήταν ελεύθερη, αλλά αποκαλούσε το μένος και την οργή των ειδωλολατρών. Η Αγία, η δράση όμως δημιουργεί μια αντίδραση. Συλλαμβάνει, γίνονται προσπάθειες ποινικά λόγια επιθυμές και δόξες να αντιδεαστεί. Και όταν...